Προχωρούμε στην με αριθμό 414 κάθετος 23/1/2012, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νομού Λέσβου, κ. Σπυρίδωνος Γαλινού, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά με την αεροπορική και ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Λίμνου με την υπόλοιπη χώρα. Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Άδωνος Γεωργιάδης. Το λόγιο έχει ο κ. Σπυρίδων Γαλινός για να αναπτύξει διολίγον την ερώτησή του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η διασύνδεση της Λίμνου με τον υπηρετικό κορμό της χώρας μας, η οποία είναι εδώ και καιρό προβληματική, έχει γνωρίσει σοβαρή επιδείνωση με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του νησιού να βιώνουν συνθήκες αποκλεισμού. Φτάσαμε στο σημείο, κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας ερώτησης, να έχουν σταματήσει τα δρομολόγια από Πειραιά και Λαύριο και η Λίμνος να εξυπηρετείται μόνον από πλοία της άγονης γραμμής από Καβάλα. Η αποδρομολόγηση πλοίων για επισκευές και η σεμόνιμη βάση αντικατάστασή τους από υπέργυρα και πλήρως ακατάλληλα πλοία υπονομεύει το αυτονόητο δικαίωμα των κατοίκων της Λίμνου σε αξιόπιστες και αποτελεσματικές ακτοπλοϊκές μεταφορές, ενώ σε συνδυασμό με το υψηλό τιμολόγιο αποτελεί τροχοπέδι στην οικονομική ανάπτυξη και στον τουρισμό του νησιού. Το κόστος των αεροπορικών συνδέσεων έχει καταστεί απαγορευτικό, ενώ ο προγραμματισμός των πτήσεων δεν επιτρέπει στους κατοίκους της Λίμνου την ευθυμερώδη εκπεραίωση των υποθέσεών τους στην Αθήνα, εξαναγκάζοντάς τους σε διανυκτέρευση. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι οι κάτοικοι της Λίμνου που έρχονται από ανάγκη να δουν κάποιο γιατρό στην Αθήνα, μετά από 2 και 3 ημέρες παραμονής στο Λαύριο, αναγκάζονται να καταθέσουν το μισθό τους ή τη σύνταξη του ΟΓΑ, ολόκληρη τη σύνταξη του ΟΓΑ, προκειμένου να προσμηθευτούν εισιτήριο για να επιστρέψουν στο νησί. Κύριε Υπουργέ, το αίτημα των κατοίκων της Λίμνου είναι απλό. Η ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Λίμνου να γίνεται με σύγχρονα, ασφαλή και αξιόπλοα καράβια και η αεροπορική διασύνδεση να γίνεται με εύλογο τιμολόγιο και πιο ευνοϊκό προγραμματισμό πτήσεων. Γι' αυτό και τα ερωτήματά μου αναφέρονται στις ενέργειες, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για να δοθεί άμεση και μόνιμη λύση, θα έλεγα, στο ακτοπλοϊκό πρόβλημα της Λίμνου και παράλληλα σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να δοθεί λύση, αποτελεσματική λύση, στο πρόβλημα των αεροπορικών συνδέσεων της Λίμνου. Ευχαριστούμε τον κύριο Γαλινό. Τώρα θα απαντήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κύριος Άδωνος Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, να σας ευχαριστώ και εσάς και για την επίσκεψη στο γραφείο με όλους τους φορείς της Λίμνου και για τη μεγάλη κουβέντα που είχαμε τη Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, για όλο αυτό το θέμα. Μου έχει φέρει υπηρεσία μία απάντηση για την αεροπορική σύνδεση. Θα σας διαβάσω, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα στο θέμα της αεροπορικής συνδέσεως, έτσι. Ότι η Olympic Air εξυπηρετεί τη Λίμνο με 9 εβδομαδιαίες συχνότητες κατά χειμερινή περίοδο. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εταιρεία αυτή χρονατίζει 13 εβδομαδιαίες συχνότητες, εξανόμενες σε 14 την περίοδο χρήσης Ιουλίου-Αυγούστου. Η ναύλη στα ανωτέρα δρομολόγια κυμαίνεται από 39-139 ευρώ για απλή μετάβαση προφόρων και χρεώσεων, ανάλογα με τη ζήτηση, τη συγκεκριμένη πτήση κτλ. Αυτή είναι η τυπική απάντηση που μπορώ να σας δώσω για την αεροπορική σύνδεση. Θα επιταθώ όμως στο θέμα της ακτοπλοείας, που συνδέεται με τη γενική εικόνα της συνδέσεως της νήσου. Οι κάτοικοι έχουν την αίσθηση και απευθύνουν το ερώτημα και σε μένα αλλά και στην κυβέρνηση και σε όλους τους φορείς ότι η Λίμνος έχει αδικηθεί όλα αυτά τα χρόνια ως προς τη δυνατότητα συνδέσεώς της με την υπηρετική Ελλάδα και την υπόλοιπη χώρα. Και η απάντησή μου θα είναι λιτή, σαφής και ξεκάθαρη. Οι κάτοικοι έχουν δίκιο, η Λίμνος έχει αδικηθεί. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Αυτή είναι μια κατάσταση χρονίζουσα. Για να είμαι δίκαιος και με όλους τους προκατόχους μου, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα προβλήματα που το κράτος μας καλείται να λύσει όσον αφορά την εξυπηρέτηση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, τουλάχιστον σε εκείνες τις γραμμές που δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν ελεύθερες δρομολογήσεις, εκεί λέει που υπάρχει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον από εταιρείες που μπορούν να πάνε στιγμή να μπουν και να δρομολογήσουν όποια εταιρεία θέλει, όποιο πλοίο θέλει, με δική της πρωτοβουλία ούτως ή άλλως. Μιλάμε για εκεί όπου η κίνηση της γραμμής, έστω για ένα μεγάλο τμήμα του χρόνου, δεν είναι αρκετή για να δημιουργήσει αυτό το επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Λόγοι εθνικοί, λόγοι ιστορικοί, λόγοι πραγματικοί επιβάλλουν το κράτος να δει το θέμα της Λίμνου με όσο δυνατόν γίνεται μεγαλύτερη υπευθυνότητα και ενεργητικότητα.
Ξέρετε, έχει προκύψει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την αντικατάσταση του πλοίου Aqua Maria, τις αντιδράσεις όπου υπάρχουν στο νησί για το πλοίο αυτό. Θέλω να ξεκαθαρίσω, επειδή ακούγονται από τους τοπικούς φορείς πάρα πολλές ενστάσεις για το θέμα της αξιοπλοείας, επειδή αναφέρεται το θέμα της αξιοπλοείας προς τις συνδέσεις, εγώ δεν είμαι ούτε ναυπηγός, ούτε ειδικός επί των πλοίων. Το κράτος μας έχει συγκεκριμένη υπηρεσία και συγκεκριμένους τρόπους όπου ελέγχει το αν ένα πλοίο είναι αξιόπλο ή δεν είναι. Αν σας έλεγα εγώ, ως Άδωνης Γεωργιάδης, ότι ένα πλοίο είναι αξιόπλο ή δεν είναι αξιόπλο, αυτό δεν θα είχε καμία πραγματική σημασία. Όμως το συγκεκριμένο πλοίο Aqua Maria έχει ελεγχθεί 2 φορές με έκτακτο έλεγχο που έχω διατάξει εγώ από την υπηρεσία της επιθεωρήσεως πλοίων. Έχει περάσει μόλις προχθές τον ετήσιο έλεγχό του. Έχει πάρει τα πιστοποιητικά αξιοπλοείας από όλους τους διεθνείς φορείς που του χορηγούν τα σχετικά παραστατικά και η διεθνής οίκη, αλλά και η δική μας υπηρεσία κρίνει το πλοίο ως απολύτως αξιόπλο. Κουνάει το πλοίο? Ναι, κουνάει. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αξιόπλο? Απαντούν όλοι οι ειδικοί και οι υπηρεσίες, όχι. Το πλοίο είναι απολύτως αξιόπλο. Και το λέω για να ακουστεί, γιατί αν συνεχώς επαναφέρουμε το θέμα της αξιοπλοείας, αυτό που κάνουμε είναι να φοβίζουμε πάρα πολύ τον κόσμο. Και αυτό δεν είναι καλό για κανέναν μας. Όπως ξέρετε, μετά τη συνάντησή μας με όλους τους φορείς της Λίμνου που ήσταν παρόν, απεδέχθη το αίτημά τους και ανακοινώσαμε ότι στις 9 του μηνός Φεβρουαρίου θα κάνουμε ημερίδα στην Μυτιλίνη με προσκεκλημένους όλους τους τοπικούς φορείς, φυσικά και όλους τους τοπικούς βουλευτές, και εσείς μπορείτε να είστε παρόν, τα επιμελητήρια, την περιφέρεια. Όλα αυτά θα γίνει υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, θα είναι εκεί όλη η υπηρεσία μας, για να ανοίξουμε από μηδενική βάση τη συζήτηση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων του Βορείου Αιγαίου. Και ανακοινώσαμε επίσης ότι την επομένη της ημερίδος, στις 10 του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, θα γίνει Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συνειωνιών στην Μυτιλίνη, ακριβώς την επομένη της ημερίδος, για να δούμε από όλες αυτές τις προτάσεις. Στη δευτερολογία σας τα υπόλοιπα, κύριε Υπουργέ. Που ακούστηκαν στην ημερίδα της Πέμπτης, πόσους μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και τι ενδιαφέρον θα εκδηλώσουν οι εταιρείες, στο Συμβούλιο θα γίνει την επομένη ημέρα, την Παρασκευή. Στη δευτερολογία μου θα γίνω και πιο συγκεκριμένος ως προς γραμμές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Γαλινός για την ανάθεση της δευτερολογίας του. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να αναγνωρίσω ότι είστε από τους λίγους εκπροσώπους της κυβέρνησης ο οποίος μπαίνετε κατευθείαν στην ουσία των θεμάτων και απαντάτε επ' αυτής. Πιστεύω ότι στην δευτερολογία σας θα είστε πιο σαφείς και πιο ικανοποιητικό σας προς το αίτημα των λιμιών. Πρέπει να πω ότι τα ερωτήματα τα οποία τίθενται και από την πλευρά μου είναι, τίθενται με την διάθεση να δοθούν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα. Προβλήματα που στοιχιώνουν την καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μου. Η ζωή στα νησιά είναι δύσκολη. Στα μικρότερα και απομονωμένα νησιά είναι ακόμα πιο δύσκολη. Δύσκολη με έναν τρόπο που ο κάτοικος των Αθηνών και των αστικών κέντρων της υπηρετικής Ελλάδας δεν μπορεί να αντιληφθεί. Δύσκολη γιατί δεν υπάρχει θωράκιση σε θέματα υγείας. Δύσκολη γιατί δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κρίσιμων υπηρεσιών. Δύσκολη γιατί υπάρχουν ζητήματα η διεκπεραίωση των οποίων δεν μπορεί να γίνει τοπικά, αλλά προϋποθέτει οι κάτοικοι να έρθουν στην Αθήνα. Και τις μεταβάσεις αυτές, τις μεταβάσεις ανάγκης, οφείλουμε να τις καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολες και πιο αξιοπρεπείς. Για να σπάσει επιτέλους ο φαύλος κύκλος της απομόνωσης και της εγκατάλειψης που νιώθουν οι ακρίτες νησιώτες του ακριτικού Βορείου Αιγαίου. Ο σχεδιασμός των μέτρων δράσης για να είναι αποτελεσματικός πρέπει να είναι ενιαίος, συστηματικός και συνολικός. Οφείλουμε να βάλουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο που πρέπει να επισκεφτεί την Αθήνα για μια ιατρική υπόθεση ή για να βγάλει τη σύνταξή του ή για όποιον άλλο λόγο. Έχει αυτός ο άνθρωπος τη δυνατότητα να ταξιδέψει οικονομικά? Όχι βέβαια. Το αεροπορικό εισιτήριο είναι πολύ ακριβό και το υπάρχον πρόγραμμα πτήσεων λόγω του ωραρίου εκτέλεσής του δεν βοηθάει τη διεξαγωγή ενός ταξιδιού από τη Λίμνο στην Αθήνα αυθημερών. Δημιουργείται έτσι η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της υποχρέωσης για διανυκτέρευση. Προσέξτε, αυτό το κόστος για έναν συνταξιούχο του ΟΓΑ είναι 1 και 2 συντάξεις. Και αυτό σε όρους οικιακής οικονομίας συνιστά τραγωδία. Το πρόβλημα των τιμών πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Το πρόβλημα του προγράμματος πτήσεων πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί. Οι πτήσεις Αθηνών Αλεξανδρούπολης και Αθηνών Καβάλας θα μπορούσαν να κάνουν ενδιάμεσο σταθμό στη Λίμνο. Αυτό θα είχε πολλαπλές ωφέλειες και για τη Λίμνο και για την αεροπορική εταιρεία, καθώς και την ελάχιστη χρονική επιβάρηση που δεν νομίζω ότι δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα και θα καταθέσω συγκεκριμένη πρόταση. Το ακτοπλοϊκό πρόβλημα είναι η άλλη πλευρά της μέγενης του αποκλεισμού που βιώνουν οι κάτοικοι της Λίμνου. Το ακτοπλοϊκό αποτελεί τροχοπέδι στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού, στον τουρισμό, στην κάθε μορφής οικονομική δραστηριότητα. Τον τελευταίο καιρό το πρόβλημα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Με συγχωρείτε για ένα λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε. Ο κόσμος και οι θεσμικοί φορείς του νησιού ξεσηκώθηκαν και καλά έκαναν, γιατί έχουν δίκιο, γιατί ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Γιατί τα πλοία δεν πρέπει να είναι μόνο αξιόπλοα, αλλά να προσφέρουν και αξιοπρεπείς συνθήκες ταξιδιού και βέβαια σε προσιτές τιμές. Ο τρόπος με τον οποίο τους αντιμετωπίσατε είναι όντως επικοδομητικός και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι η διακομματική διαβεβαίωση για επίλυση του προβλήματος, η οποία πρέπει όμως σύντομα, άμεσα να μετατραπεί σε δράση. Το υπάρχον πλοίο, το Aqua Maria, πρέπει να αντικατασταθεί και πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα, κύριε Υπουργέ, και όχι στο χρονικό ορίζοντα των 2 ετών που έχει δικαίωμα η εταιρεία. Ολοκληρώνω, δεν έχει την καλοσύνη, κύριε Γαλινέση, παρακαλώ. Το πλοίο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, η καλή πρόθεση φαίνεται να υπάρχει. Πρέπει τώρα αυτή η πρόθεση να μετατραπεί σε πράξη. Ο ακριτικός και νησιωτικός ελληνισμός της Λίμνου αξίζει το καλύτερο και οφείλουμε να το προσφέρουμε. Και κάτι ακόμα θέλω να προσθέσω, κύριε Πρόεδρε, και θα μου το επιτρέψετε για 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος σε αυτή τη διαδικασία. Ένας φαύλος κύκλος που λειτουργεί για όλο συνολικά το Αιγαίο. Βάζουν παλιά πλοία γιατί η επιβατική κίνηση είναι περιορισμένη και δεν τους συμφέρει να βάλουν καινούρια. Η κίνηση είναι περιορισμένη επειδή εξαιτίας της παλαιότητας των πλοίων και των άσχημων συνθήκων του ταξιδιού δεν είναι καλές και βεβαίως παράλληλα είναι και μεγάλη διάρκεια του ταξιδιού. Σας παρακαλώ όμως, έχουμε πίεση χρόνου, κύριε Γαλινέ, σας παρακαλώ. Για τους όρους διαβίωσης του ελληνικού ελληνισμού, του ακριτικού νησιωτικού ελληνισμού και τη συνολική οικονομική ανάπτυξη των νησιών μας. Πρέπει επιτέλους να υπερβούμε αυτόν τον φαύλο κύκλο, να δούμε τα πράγματα με μια άλλη λογική και να μην δίνουμε τις απαντήσεις που μου διαβάσατε από την υπηρεσία ως προς το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων. Υπάρχει ανάγκη για μια άλλη λογική. Πιστεύω ότι έχετε αυτή την οτροπία, έχετε αυτή την φιλοσοφία και πραγματικά ελπίζω ότι και θα ικανοποιήσετε με την απάντησή σας, αλλά θα δώσετε προοπτική και ελπίδα στους ακρίτες νησιώτες. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, με οικονομία χρόνου, γιατί έχουμε υπερβεί όλα τα όρια, όπως ξέρετε. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, κύριε συνάδελφε. Δεν ξέρω αν θα ικανοποιήσω. Εγώ θα σας πω αυτό που είναι εφικτό να συμβεί. Καταρχάς, να πω ότι για να ξέρουν οι κάτοικοι της Λίμνου ότι η εταιρεία έχει μια ισχυρή σύμβαση στα χέρια της. Μια ισχυρή σύμβαση, την οποία το πλοίο Άγω Μαρία, σύμφωνα με όλες τις απόψεις νομικής μας υπηρεσίας, ενώ του Υπουργείου, πληρεί τους όρους συμβάσεως. Και το λέω κυρίως για όσους βγαίνουν και λένε άκρητα ότι ο Υπουργός υπογράφει ό,τι θέλει. Ο Υπουργός δεν υπογράφει ό,τι θέλει, γιατί οι υπογραφές ή οι μη υπογραφές ενός εκάστου Υπουργού δεσμεύουν το κράτος και δημιουργούν νομικές συνέπειες για το κράτος. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει όμως να πω στους κατοίκους ότι ακούγοντας για το βραχυχρόνιο θέμα, ενώ τις αντικαταστάσεις του πλοίου, για το μακροχρόνιο των γενικών συνδέσεων, θα το συζητήσουμε στην ημερίδα ΣΥΠΑ 9 Φεβρουαρίου. Και να δούμε τις συγκεκριμένες προτάσεις στο ΣΑΣ της 10 Φεβρουαρίου. Δεν θα σας πω κάτι εδώ. Δηλαδή θα γίνουν δημοσίως. Θα είναι δεσμευτικά, θα είναι γνωστά ανά εταιρεία και θα ξέρουν οι κάτοικοι τι θα μπορούν να περιμένουν για το επόμενο διάστημα πολύ συγκεκριμένα. Για το βραχυχρόνιο τώρα, για το Aqua Maria. Έχω και εγώ προσωπικά και η υπηρεσία πιέσει στην εταιρεία. Έχω θέσει έτοιμα στην εταιρεία για αντικατάσταση του πλοίου Aqua Maria στα πλαίσια των δυνατοτήτων της εποχής. Και θέλω εδώ, κύριε συνάδελφε, να σας πω την ακριβή πραγματικότητα για να ακούσουν όλοι οι νησιώτες μας, όχι μόνο οι κάτοικοι της Λίμνου, οι πάντες. Χθες έγινε η πρώτη σύσκεψη που συγκλήθηκε στο Υπουργείο, η διακομματική μεταξύ των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνησή μας. Συμμετείχε από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Γιάννης Πυλακιωτάκης, υπεύθυνος του αρμοδίου τομέα της Νέας Δημοκρατίας, και από το ΠΑΣΟΚ η κυρία Κατερίνα Μπατζελή, αντίστοιχη υπεύθυνος του τομέα ναυτιλίας ΠΑΣΟΚ.
Είχαμε μια πλήρη παρουσίαση του πορίσματος για την ακτοπλοεία, στο οποίο καταλήξαμε μετά από 40 μέρες εντατικής δουλειάς με όλους τους εμπλεκομένους φορείς, με τις εταιρείες, με τις υπηρεσίες, με τα ναυτεργατικά σωματεία, με τα επιμελητήρια, με τους πάντες, όπου έχουμε καταλήξει στην εικόνα του σήμερα. Η εικόνα του σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μιλάμε για μια αγορά στην οποία οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σωρεύουν ζημιές άνω των 350 εκατομμυρίων ευρώ, σε μια εποχή που όλοι γνωρίζουμε ότι οι τράπεζες δεν έχουν πια ρευστότητα, την ίδια στιγμή που τα ελληνικά πετρέλαια ζητάνε την αγορά των καυσίμων της μετρητής, και μάλιστα από προχθές και με κάποιους όρους που θα τους δούμε. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας τον πραγματικό κίνδυνο, χωρίς ίχνος υπερβολής, να ξυπνήσουμε μια μέρα και να μην κινείται ούτε ένα πλοίο στο Αιγαίο. Να σταματήσουν όλα. Εάν δείτε το πετρέλαιο να ανεβαίνει πάνω από ένα όριο, μην πάτε καθόλου στο λιμάνι να φύγετε. Άρα λοιπόν, μην καλλιεργούμε σήμερα στον κόσμο προσδοκίες υπερβολικές που δεν θα γίνουν πραγματικότητα. Θα καταλάβουμε, καλός κακός, δυστυχώς ευτυχώς, ότι η οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε θα μας αναγκάσει όλους να κάνουμε ένα βήμα πίσω στις απαιτήσεις μας, για να έχουμε πλοία. Και θέλω να πω και το εξής για να κλείσω. Σας είπα ότι έχουμε κάνει το αίτημα στην εταιρεία και η εταιρεία μας είπε θα μας απαντήσει την επόμενη εβδομάδα για το αν μπορεί να προχωρήσει στην αντικατάσταση του πλοίου Aqua Maria. Θα αναμείνω την απάντηση της εταιρείας, να ξεκαθαρίσω, εγώ δεν έχω τη νομική δυνατότητα να επιβάλλω στην εταιρεία. Είμαστε όμως σε μία συζήτηση και πιστεύουμε σε ένα καλό δρόμο, σε μία συζήτηση, σε καλό κλίμα. Ωραία, ολοκληρώσεις παρακαλώ. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Κλείνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ότι τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 3 η ώρα έχουμε τη δεύτερη συνάντηση της διακομματικής μας Επιτροπής για την Ακτοπλοεία. Έχουν δεσμευτεί και τα δύο άλλα κόμματα, θα έρθουμε τις δικές τους προτάσεις. Θα πάρουμε αποφάσεις τη Δευτέρα για το τι θέλουμε να κάνουμε. Οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν σε όλους και οι αποφάσεις θα πάρουμε και τα τρία κόμματα θα δεσμεύσουν την κυβέρνησή μας και εμένα προσωπικά ως προς την υλοποίησή τους. Το θέμα της ακτοπλοείας μας καίει, μας απασχολεί, μας ανησυχεί και δεν θα το αφήσουμε στην τύχη του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.